Τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ με τον Έλληνα πρέσβη στη Βραζιλία, Κυριάκο Αμυρίδη, που είχε εξαφανιστεί την περασμένη Δευτέρα στη Βραζιλία. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τον εντόπισε νεκρό στην περιοχή Νόβα Ιγουάτσου, όπου είχε εξαφανιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Αμυρίδης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο είχε νοικιάσει για τις μετακινήσεις του στο Ρίο, όπου είχε μεταβεί με την οικογένειά του. Οι αρχές της Βραζιλίας ανακοίνωσαν ότι ο Κυριάκος Αμυρίδης βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του. Το πτώμα μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Ινστιτούτο για να εξεταστεί. Η αστυνομία του Ρίο ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως ο Κυριάκος Αμυρίδης εθεάθη τελευταία φορά το βράδυ της Δευτέρας, 26 Δεκεμβρίου, ενώ από τα πλέον αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης της χώρας τονίζει πως σύμφωνα με την ελληνική πρεσβεία ο πρέσβης ζει στη Βραζιλία και είχε ενημερώσει πως θα βρεθεί στο Ρίο με την σύζυγό του για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς. Το δημοσίευμα επίσης αναφέρει πως ο Κυριάκος Αμυρίδης κάποια στιγμή έφυγε από το σημείο και δεν επέστρεψε με τη σύζυγό του να ενημερώνει τις αρχές. Εκτός από τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, την είδηση μετέδωσε άμεσα και το Associated Press, που ανέφερε πως προσπάθησε να επικοινωνήσει με την ελληνική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της χώρας, ωστόσο δεν δόθηκε καμία πληροφορία σχετικά με το που μπορεί να βρίσκεται ο Κυριάκος Αμυρίδης. Ο κ. Κυριάκος Αμυρίδης βρισκόταν σε άδεια, όπως γνωρίζετε, και ήταν με την οικογένειά του στο Ρίο. Σε εμάς έγινε γνωστό στις 28 το απόγευμα από την πρεσβεία και κινητοποιήθηκε και αμέσως στο Υπουργείο Εξωτερικών με όλες τις υπηρεσίες και σε συνεργασία με τις βραζιλιανικές αρχές δώσαμε όλες τις πληροφορίες, έτσι ώστε από εκεί και μετά να μπορέσει να γίνει η αναζήτηση.